Θα μας πει και για τη Manchester United. Βαγγέλης Ιωάννου μαζί μας. Καλησπέρα. Ποια καλά παιδιά, εκτός Σούκι από σένα, ποιος είναι διπλά? Χρύσανθο με λένε, με θυμάστε. Χρύσανθο Σαλτίδης. Αμάν, Χρύσανθε, τι γίνεται, ρε φίλε. Είναι Λίβερπουλ ο καημένος. Κωστάρα και Χρύσανθε, καλησπέρα σας. Δεν είναι το παρεξηγούμε κανένα. Και Στέργιο, ναι, να και Στέργιο, ναι. Και Στέργιο. Τότε να μείνω Στέργιο. Τότε να. Ακούστε, παιδιά, παιδιά, όλοι έχουμε λατώματα. Σωστό. Εντάξει, κοίταξε. Εσείς που είστε οι κορυφαίοι στο μπάσκετ, φυσιολογικό είναι στο ποδόσφαιρο να άσχετε με μια άσχετη ομάδα σαν τη Μάντσεστερ. Λοιπόν. Φυσιολογικό είναι. Λοιπόν, επειδή ωραίο, ωραίο. Επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο και δεν θέλουμε να κρατάμε και το Βαγγέλη από τις ασχολίες του πολύ. Ευάγγελε, σήμερα νομίζω ότι έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε κάποια εξέλιξη σημαντική στο μπάσκετ. Σημαντική εξέλιξη. Μια παρέτηση, κάτι με τις εκλογές, κάτι με την ΕΟΚ, κάτι τέτοιο νομίζω ότι ζυμώνεται από το πρωί ή από χτες. Ζυμώνεται, αλλά σήμερα δεν θα υπάρξει τίποτα. Ο συναγερμός χτύπησε, αλλά για την ώρα ήταν λάθος. Ήταν false alarm. False alarm. Σβήστηκε το φυτίλι από τη βόμβα. Και εγώ τον παρέτησα ήδη. Ναι, έσβησε για λίγο, έσβησε για λίγο μέχρι να ξανανάψει. Ναι. Πες μας λίγο δεν τώρα. Δεν προσπαθώ να απαντήσω με χρησμούς. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν προσπαθώ να απαντήσω. Πήγε να γίνει, αλλά, και δεν έγινε. Αλλά, εντάξει. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα ουσιαστικό, γιατί οι συζητήσεις σε αυτές αναφέρεσαι, Κώστα, με αφορμή τη δήλωση των σωματείων. Σωστά. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, τη Γενική Γραμματεία των Σωματείων που έχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα για να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της ΕΟΚ στο τέλος του μήνα. Συνεχίζονται, διότι χθες υπήρξε διαφωνία. Ναι. Σε αυτό αναφέρεσαι. Σωστά. Να μιλήσουμε ανοιχτά. Ναι, ναι. Διαφώνησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, με την τακτική του Γενικού Γραμματέα, του Παναγιώτη Τσαγκρόνη, που ήθελε να τα στείλει και έστειλε τη λίστα, συνοδευόμενη από μια επιστολή, τη λίστα δηλαδή την εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία. Ναι. Συνοδευόμενη από μια επιστολή, στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν και άλλα σωματεία. Τώρα ο αριθμός μου διαφέρει, αλλά τέλος πάντων είναι πολλά σωματεία ακόμα που είναι ενεργά σωματεία, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει τη συνδιαδικασία του και στο Μητρό. Και ναι, στο Μητρό ναι. Τη Γενική Γραμματεία. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που ασχολούμαι. Ένα παράδειγμα. Ναι, πες, Βαγγέλη, ναι. Ένα παράδειγμα για να γίνουμε κατανοητοί είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Σωστά. Για το οποίο τις προϋποθέσεις. Συζητήσαμε ήδη με τον Χρύσανθο. Θα εγκριθεί ο Ηρακλής, είναι φίλος μας. Μπήκε στη διαδικασία του Μητρώου, αλλά δεν είναι στο Μητρώο ακόμη. Και δεν ψηφίζει. Δεν είναι. Δεν ψηφίζει. Όχι, έχει κλείσει το Μητρώο από 31-12. Ναι, άρα ο Ηρακλής δεν ψηφίζει, για παράδειγμα. Αυτό εννοούμε, έτσι. Ναι, σωστά. Είναι ένα τώρα, παράδειγμα. Το τι θα φέρει και μάλιστα η διαφωνία τις επόμενες μέρες δεν το ξέρουμε. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα, Βαγγέλη, ο έστειλε και επιστολή ειδική για τον Ηρακλή στη Γενική Γραμματεία σήμερα. Όχι μόνο για τον Ηρακλή, και για άλλες ομάδες. Και για άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες. Σημαντικές και ιστορικές. Παρόμοιες ιστορικές ομάδες, γιατί υπάρχουν και οι ομάδες με τη μικρότερη ιστορία που παίζουν σε τοπικά πρωταθλήματα, σε μικρότερες εθνικές κατηγορίες, που πάλι ενώ έκαναν μια προσπάθεια δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα ψηφίσουν. Αυτή τη στιγμή είναι μια εγκεκριμένη λίστα 516 σωματείων και μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα λένε, οι πληροφορίες λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν με αυτά τα σωματεία. Βασισμένες θα είναι σε αυτά τα σωματεία. Με τα 400 τόσα δηλαδή. Με τα 400 τόσα. 516. 516. 400 τόσα. 516. Και θα γίνουν ηλεκτρονικά. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα, κομμάτι, ναι, της παράθεσης μεταξύ των ανθρώπων της Ομοσπονδίας, της Διοίκησης, είναι αυτό. Αν οι εκλογές δηλαδή πρέπει ή θα γίνουν, βάζω το διαζευτικό ή, ναι, με τη φυσική παρουσία, που αποκλείεται αυτή η πιθανότητα με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με φυσική παρουσία αποκλείεται, ναι, με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση και όσο υπάρχει το lockdown, ή ηλεκτρονικά, όπως δύναται να γίνει η διαδικασία με βάση την τελευταία τροπολογία του κυρίου Αβγενάκη. Συνεπώς αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν, και εφόσον γίνουν θα γίνουν ηλεκτρονικά. Με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, ναι, αυτής της στιγμής. Αν αλλάξει κάτι αύριο θα αλλάξουμε και εμείς αυτά που λέμε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Πόσο διάστημα είχαν, ναι, τα σωματεία, πόσο χρόνο είχαν στη διάθεσή τους για να συλλέξουν τα έγγραφά τους κτλ.? Παραπάνω από 6 μήνες. Είχαν 6 μήνες. Λέμε λοιπόν ότι είχαν 6 μήνες. Ο Ηρακλής το έστειλε μία μέρα αφού έληξε η προθεσμία. Και αν το Ηρακλής είχε αυτή την ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί είχε αυτά τα θέματα, τα λογιστικά, τα νομικά, όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Πείτε μου λίγο, ρε παιδιά, για να καταλάβω δηλαδή, για να καταλάβω πότε πρέπει δηλαδή ως οργανωμένη πολιτεία να έχω απέτηση από το σωματείο. Σε τι χαρτιά είναι Χρήσανθε, αυτά. Είχαμε πανδημία και δεν ήταν εύκολα τα χαρτιά που ζητούσε. Ποια πανδημία είχαμε, ρε Κώστα. Είχαμε τα χαρτιά όλα βγαίνουν από, υπάρχουν ηλεκτρονικά όλα. Ναι, εντάξει, δεν ήταν εύκολο όμως. Το βγάλαν τα περισσότερα σωματεία. Αλλά κάποιοι προφανώς δεν τα βγάλαν. Επειδή πρόσφατα μπήκα σε μια διαδικασία τέτοια εταιρική, τα χαρτιά που ήταν 135 βγαίνουν σε μία μέρα όλα. Με αίτηση κανονικά. Θα δικαιολογήσω, Κώστα, αν μου επιτρέπεις. Θα δικαιολογήσω. Ναι, το 6 μήνες είναι πολύ, εννοείται, ναι. Και θα πάρω το μέρος του Χρύσανδου 100%. Δηλαδή, είχαν χρόνο να το κάνουν, ναι. Και να πω και κάτι άλλο. Ναι, ο χρόνος ήταν καλά, εννοείται. 6 μήνες. Επειδή μου λένε για σωματεία από τα νησιά και τα λοιπά, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι η υπηρεσία στη Μυτιλίνη, στη Σάμο ή στη Ρόδο είχαν τόσο πράγμα με την πανδημία και τα λοιπά. Εντάξει, καταρχήν. Όχι, έχεις δίκιο. Ηλεκτρονικά γίνονται τα πάντα σήμερα. Φυσικά. Φυσικά. Θα μπορούσαν να το κάνουν σε 6 μήνες. Δεν πάει στην εφορία, αλλά απ' την άλλη πλευρά, ναι, απ' την άλλη πλευρά να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Αυτά που έμειναν εκτός Μητρώου και δεν θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου δηλαδή, δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι είναι όλα, επαναλαμβάνω τη λέξη, όλα σωματεία σφραγίδες που λέγαμε παλιά. Δεν είναι όλα σωματεία σφραγίδες. Υπάρχουν και σωματεία σφραγίδες. Αυτό είναι γνωστό. Τα περισσότερα... Αλλά όχι όλα. Έχουν μείνει απ' έξω από το Μητρό για πολλούς λόγους. Έτσι. Αλλά ο Χρύσανθος έχει δίκιο απόλυτα σε αυτό που λέει. Έχουν μείνει απ' έξω και πολλά ενεργά σωματεία. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε και τώρα. Και θα μπουν στο Μητρό τα περισσότερα. Και απλά χάσανε τώρα το δικαίωμα του εκλέγην. Και χάσανε και σωστά. Το πρώτο μέρος της επιχορήγησης που έδωσε η πολιτεία. Ακόμα πιο σωστά, ναι. 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 Έτσι. Εντάξει, όταν μιλάμε αυτή για εξάμεινο όμως, εντάξει τώρα. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει. Κοίταξε, προφανώς, για να είμαστε δίκοι, προφανώς. Και ο στόχος της πολιτείας είναι σε κάποιες περιπτώσεις να ελέγξει, να κάνει παραδοσιακά. Γίνεται όλα τα χρόνια με όλα τα κόμματα. Οκ. Okay. Αλλά από την άλλη, σου δίνει 6 μήνες και εσύ δεν πας και δεν βρήκα τα χαρτιά και υπάρχει. Και μπορεί να ήταν και μεγαλύτερος ο χρόνος, διότι αν ήταν υποψιασμένα τα σωματεία, αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από το πρώτο lockdown, το περσινό. Ξεκίνησε, λέω. Άρα ένα χρόνο. Δηλαδή, αν άρχιζαν να μαζεύουν τα έγγραφά τους και να καλύπτουν τα κενά που είχαν, άλλος με ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα, άλλος με το Α, με το Β, νομίζω με το Γ, με το Δ. Νομίζω ότι είναι το μυστικό, Βαγγέλη, ότι ναι. Η φορολογική ναι, ναι, ναι. Και η ασφαλιστική ενημερότητα για πολλούς. Γιατί εκεί συνεπάγεται πρέπει να πληρώσεις. Για τους περισσότερους. Ότι πρέπει να πληρώσεις. Και τα ασφαλιστικά και τα. Οι προπονητές έπρεπε να είναι με πρόσληψη όλοι και διάφορα τέτοια. Να ρωτήσω κάτι. Δεν πρέπει να γίνει αυτό, ρε παιδιά. Να γίνει, εντάξει. Να γίνει. Είναι ενεργά, παίζουν. Εντάξει, άμα παίζουν. Να γίνει. Και οι 10 προπονητές είναι με μαύρα, εντάξει, τι να το κάνω. Πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό, όπως πρέπει να γίνει και για τους παίκτες. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα για τους παίκτες της Α2, διότι η πανδημία το ανέδειξε το θέμα. Ναι, σωστά. Μακάρι να γίνει και για τη Β' Εθνική και για τη Γ' Εθνική, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Δεν νοείται τη σήμερα ημέρα, εν έτη 2021, και τώρα είναι δική μου θέση αυτή, άποψή μου είναι, μπορεί ναι, να κάνω λάθος, ναι, ναι. Κάποιοι μπορούν να διαφωνήσουν, γιατί δεν ξέρουμε και τις δυσκολίες ενός παράγοντα που στηρίζει ένα σωματείο στην εσχατιά της Ελλάδας και παίζει στη Γ' Εθνική. Ωστόσο. Δεν νοείται το 2021 να μην υπάρχουν ασφαλισμένοι παίκτες και προπονητές. Δηλαδή, σωστό. Όλοι να δουλεύουν με μαύρα. Δεν γίνεται. Ναι, έτσι είναι. Δεν γίνεται. Βαγγέλη, δεν είναι κάλυψη αυτή για τους προπονητές που δεν μπορούσαν να μπουν ούτε στην αναστολή, ούτε δεν είναι αναστολή. Κάλυψη ούτε για τους παίκτες που δεν μπορούσαν και αυτοί να πάρουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημά τους τώρα στην πανδημία. Το 500. Και φώναζαν όλα τα παιδιά, αλλά απ' την άλλη συμφωνούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Να παίζουν με μια προφορική συμφωνία στην Α2, στη Β' Εθνική, στην Γ' Εθνική. Ναι, σωστά. Βαγγέλη, πριν σε. Η Γαλλία, πριν κλείσουμε. Ναι, 30 ναι. Δεύτερα, ναι, ναι. Έχει αξία να ακούσει. Έχω κι άλλο να σε ρωτήσω, ναι. Ο Κρις Χουγκάς δουλεύει στην Τάρμπ που είναι στα Πυρηναία, είναι κοντά στο Πο, δίπλα στην Ορτέζη η ομάδα αυτή, ας πούμε. Τρίτη Εθνική. Είναι ομάδα Β' Εθνικής. Ναι, Β', ναι. Ο μισθός είναι διπλάσιος από το μέσο μισθό των Ελλήνων προπονητών της Α1. Εννοείται. Πρώτον. Και δεύτερον, 15 και πρώτη είναι πληρωμένοι. Και τρίτον, τους δίνουν και μπόνους. Και οι παίκτες και οι προπονητές πληρωμένοι. Και ασφαλισμένοι και όλα τα. Ομάδα ναι, ναι. Β' Εθνικής, όλα τα έξοδα πληρωμένα, να μην πληρώσεις την ώρα της. Ναι, αλλά εκεί είναι Γαλλία, έτσι. Εκεί είναι Γαλλία. Το είπα απλά για να ακουστεί. Σωστά. Έχεις καμιά πληροφορία για την απόφαση του Ηρακλή, γιατί μας ρωτάει πολλοί κόσμος, μια που είσαι στα κέντρα των αποφάσεων εκεί. Το ρεπορτάζ δεν είναι ευχάριστο για τους φίλους του Ηρακλή. Όχι, δηλαδή. Οι πληροφορίες δεν οδηγούν σε μια αίσια έκβαση για τον Ηρακλή.
της ιστορίας. Εννοείς ότι θα, είναι η πιθανότερη τιμωρία. Ναι, δεν θα προβλέψω, δεν θα εκτιμήσω, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ λένε ότι θα υπάρξει ποινή. Τώρα ποια θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Α, δεν έχουμε πάντως σήμερα. Διαφορετικά. Σήμερα όχι, δεν προβλέπεται. Ναι. Με ένα τηλεφώνημα δεν έκανα και πολλά τηλεφωνήματα σήμερα. Ναι, ήταν βέβαιο ότι δεν θα βγει χθες η απόφαση. Δεν βγήκε. Ήταν βέβαιο ότι δεν θα βγει και σήμερα. Και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει. Περιμένουμε. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάποια ανατροπή το απόγευμα. Εκτός αν δεν μου είπαν σωστά το πρωί που τηλεφώνησα. Αύριο, χωρίς να είναι απαραίτητο. Ημέρα μάτς. 5 η ώρα πριν. Ημέρα μάτς. 5 παρά 5. πάντως, αν εφαρμοστεί. Ναι, πάντως, εάν εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου, ο Ηρακλής θα έχει μια ποινή. Μείον 2. Θα έχει μια ποινή. Δεν νομίζω ότι θα είναι εξοντωτική. Και από τη στιγμή που νίκησε στο Περιστέρι και έχει και άλλα δύο παιχνίδια, ένα με τον Άρη και ένα με τον Μεσολόγγι στην έδρα του. Σωστό. Δεν νομίζω ότι θα είναι εξοντωτική. Αλλά έχει γίνει λάθος από την πλευρά του Ηρακλή. Μπορεί να το έκανε το λάθος ένας υπάλληλος. Μπορεί να μην είναι ουσιαστικό το λάθος. Ναι. Αλλά έχει γίνει λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει γίνει κάτι. Λάθος. Ο Ηρακλής λέει δεν έκανε λάθος. Λάθος, παιδιά. Ναι. Ο Ηρακλής μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι, εννοείται. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γιατί ο Ηρακλής στην πραγματικότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάποια πρόσωπα. Στην κορφή της πυραμίδας μπορεί να έδωσαν τις εντολές, αλλά κάποιος να μην λειτουργήσε σωστά. Να μην έστειλε το mail, να μην πήρε το αποδεικτικό, να μην είχε απάντηση και. Ή να έβαλε πιο μπροστά το κάρο από το άλογο. Να μπει και μπροστά το κάρο, δηλαδή. Ας αφήσουμε λοιπόν το δικαστή να τα βρει αυτά, να τα ψάξει. Να ρωτήσω κάτι. Ο κανονισμός όμως, αν έχει κάνει την παράβαση ο Ηρακλής, έτσι. Ο Ηρακλής δεν την έκανα. Κάποιοι άλλοι λένε την έκανες. Okay. Από μείον 2 έως μείον 6. Ναι. Δεν έχει μείον 6, Βαγγέλη. Μείον 2 σκέτο. Το μείον 6 είναι εγώ για... Εγώ δεν είπα θα είναι εξοντωτική. Μα γι' αυτό και είπα ότι λέω από μείον 2 έως μείον 6 χωρίς να θέλουμε να το αναλύσουμε. Γιατί αν μηδενιστεί για τον αγώνα και πάει μείον 2 είναι μείον 3. Εάν μηδενιστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι και δεχτεί και μείον 2 ποινή, είναι μείον 3 νίκες. Δεν θα μηδενιστεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το άρθρο 75 λέει η ποινή είναι μείον 2 βαθμοί και χρηματικό πρόστιμο 16.500 ευρώ. Ο βαθμός της ήττας με τον ελληνικό έχει δοθεί ήδη, είναι στη βαθμολογία. Δεν προβλέπεται μηδενισμός και αφαίρεση βαθμών, ούτε μείον 2 ως μείον 6. Το μείον 6 είναι όταν αποχωρείς από αγώνα με δική σου υπαιτιότητα, όταν δεν διοργανώνεις τον αγώνα ως γηπεδούχος, όταν αποχωρείς από το πρωτάθλημα εν ώψη του επόμενου πρωταθλήματος κτλ. Λέει η νομική υπηρεσία. Το έχω ψάξει μέχρι που δεν πάει. Εγώ επαναλαμβάνω ό,τι μου είπαν. Δεν ό,τι μου είπαν και θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, ναι. Θα περιμένουμε. Πάντως, θα περιμένουμε. Για να το κλείσουμε, νομίζω γιατί... ότι αν είχε σταλεί, Βαγγέλη και Κώστα, το έχω πει πολλές φορές, αν είχε σταλεί το mail, το βγάζει το mail, το δείχνει. Και τελειώνει η υπόθεση. Για να μην εντάξει, το βγάζεις και να μην το δείχνεις. Δεν θα τολμούσε η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, που είναι 12 ομάδες συνολικά, να παραπέμψουν το θέμα στον αθλητικό έτσι. Δικαστή. Προφανώς εκεί, δεν υπάρχει. Όχι. Μισό λεπτό. Το είπε εκεί και του είπαν, αφού το έστειλες, πήγαινε στον αθλητικό δικαστή να το αποδείξεις. Έτσι δεν το βγάζεις ένα media, σε ένα μέσο ενημέρωση. Έτσι είπανε. Αφού πρόεδρε λες ότι τα έκανες όλα οκ, τότε πήγαινε στον αθλητικό δικαστή να το δείξεις. Ωραία, εκδικάστηκε τώρα και δεν το βγάζεις. Δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα πλέον. Δεν έχω... Είναι κρίμα για την δεν έχω λόγο στους χειρισμούς. Κώστα, είναι πολύ κρίμα και η συζήτηση αδική των Ηρακλή. Ακόμα συμφωνώ. Και η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Συμφωνώ. Και είναι κρίμα για την προσπάθεια που κάνει ο Δρακόπουλος και όσοι άνθρωποι είναι δίπλα του. Συμφωνώ. Όπως είναι κρίμα να δέχεται και ένα πρόστιμο ο Ηρακλής 44.000 ευρώ το οποίο πιστεύω θα μειωθεί. Τι έκανε του Εύη. 44.000 ευρώ είναι 2-3 μεταγραφές. 44.000 δεν πέφτει στο ναι, ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν πέφτει το ίδιο πρόστιμο. Πουθενά. Αν μπουν μέσα και τις κοπανίσουν. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, γιατί το λέμε αυτό, για να γίνει κατανοητό και για να μην υπάρξει πάλι παρεξήγηση των όσων λέμε. Θέλω να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον από την πλευρά μου, πόσο κάποιοι αδικούν την προσπάθεια που γίνεται στον Ηρακλή. Αυτό είναι όλο το νόημα. Η μεγάλη εικόνα για μένα, γιατί δεν πιστεύω ότι ακόμα και αν μηδενιστεί και φάει και μείον 2. Και είναι μείον 3 η τιμωρία, ή απλά μείον 2. Ναι. Δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα υποβαστεί. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Ο Ηρακλής δηλαδή δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό. Θα υποβιβαστεί κάποιος. Θα υποβιβαστεί κάποιος.
Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα υποβιβαστεί ένας. Αλλά μπορεί και να, στο τέλος μπορεί και να και μην κανένας. Υποβιβαστεί κανένας. Όμως ο Ηρακλής Κατεμέ, αυτή είναι πάλι προσωπική μου εκτίμηση, δεν βασίζεται σε πληροφορίες, δεν θα υποβιβαστεί. Ένα το κρατούμενο. Συμφωνώ. Δεύτερο το κρατούμενο. Υποβιβάζεται όμως, στην κοινή γνώμη, η προσπάθεια που γίνεται. Κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και αυτό είναι θέμα. Αυτό όμως. Είναι θέμα εσωτερικό, ναι. Όχι εσωτερικό. Απλώς είναι θέμα του Προέδρου. Του Προέδρου. Πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Να σε καλά, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο, είναι πολύ συμπαθής. Είναι πολύ έντιμος, αξιοπρεπής και είναι κρίμα να συμβαίνει τώρα. Είπαμε νωρίτερα για τις ασφάλειες και τις μία των παικτών της ΑΒΒ Εθνικής Γαμαεθνικής και των προπονητών. Το 2021 να μην κάνεις καλά τη διαδικασία έκδοσης ενός δελτίου και συμμετοχής ενός παίκτη που αποκτήθηκε πριν από μερικά 24 ώρα είναι αδιανόητο. Δυστυχώς γι' αυτόν λείπει όμως, Βαγγέλη, από την ομάδα. Γι' αυτό και γίνεται αυτό. Δυστυχώς. Η απόσταση, βέβαια. Η απόσταση, εγώ ξέρω ότι μόλις έφυγε ο Κούσης, κάνα το λάθος. Δυστυχώς γι' αυτόν λείπει. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Καλό μεσημέρι, κύριε. Γεια σας.